Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 20 Φεβρουαρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Με την πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε απόψε το δελτίο μας, αφού στη Βουλή συζητείται από νωρίς το νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα. Πρόκειται για νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά αποσύρθηκε μετά τις ενστάσεις των εταίρων προκειμένου να εκταμιευθεί η δόση του 1 δις ευρώ. Οι τόνοι ανέβηκαν στη Βουλή από την πρώτη στιγμή με βολές του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της αντιπολίτευσης και το αντίστροφο. Οριστικό τέλος σε συζητήσεις και σενάρια περί εκλογών αλλά και περί εξόδου της Ελλάδας από τη Σέγγεν έρθεσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την τοποθέτησή του στη Βουλή στη συζήτηση για το παράλληλο πρόγραμμα. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι στο εξής καμία πρόκληση ή επίθεση εναντίον της χώρας δεν θα μείνει αναπάντητη, ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσο σε προσφυγικό όσο και σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής. Για το παράλληλο πρόγραμμα, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα φτάσει μέχρι το τέλος στηρώντας τις κόκκινες γραμμές της, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε οξύτατη επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου για την πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια. Μα γιατί αναφέρεστε στις τελευταίες εκλογές? Σε ποιες θέλετε να αναφερθούμε? Στις προτελευταίες, στις ευρωεκπαϊκές εκλογές? Ποιες είναι αυτές που σας ικανοποιεί να αναφερθούμε? Συνήθως το δημοψήφισμα? Σε ποιες? Σε ποια εκλογική αναμέτρηση θέλετε να αναφερθούμε? Σε ποια εκλογική αναμέτρηση μέσα σε 1,5 χρόνο χάσατε 4 φορές και μυαλό δεν βάλατε ότι ο ελληνικός λαός σας έχει πει φτάνει πια, καθίστε και λίγο στην άκρη, φτάνει πια, 40 χρόνια κυβερνάγατε. Θέλω λοιπόν κύριε Μητσοτάκη να σας πω, αν δεν σας αρέσει να αναφερόμαστε στις τελευταίες εκλογές, θα περιμένετε πολύ ακόμα. Διότι οι επόμενες θα είναι σε 3,5 χρόνια. Και αυτές όμως θα τις χάσετε, αν συνεχίσετε αυτή τη λογική. Και θα είσαστε ξανά για μια ακόμα τετραετία στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, άσκησε δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι μοιράζει φτώχεια και ελεημοσύνη, επαναλαμβάνοντας ότι η μόνη λύση για την καταπολέμηση των ανισοτήτων είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγορία στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και για επικοινωνιακό αντιπερισπασμό σε ό,τι αφορά την κατάθεση του νομοσχεδίου για το παράλληλο πρόγραμμα. Αναφερόμενο στο προσφυγικό, τόνισε ότι η Τουρκία έχει μια τελευταία ευκαιρία να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περίμενα τουλάχιστον, κύριε Τσίπρα, να θυμηθείτε τι έλεγε η διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές σχετικά με το ρόλο του ΝΑΤΟ. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εμπεριδευτική δύναμη και ξεκαθάριζε η διακήρυξη ότι θέλετε Ευρώπη χωρίς ΝΑΤΟ και Ευρωστρατό. Μα εδώ πέρα συζητάμε για την πιο μνημειώδη γεωπολιτική κυβίστηση που έχει γίνει σε αυτή την αίθουσα. Δηλαδή, αν βρισκόταν εδώ πέρα ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα σας έλεγε Τσίπρας και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. και αναφέρεστε σε αλλαγή στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και εν πάση περιπτώσει, δεν ακούσαμε ποτέ από σας, κύριε Τσίπρα, μία αυτοκριτική για τις παλινοδίες της πολιτικής σας το πρώτο οκτάμινο στο ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Σημαντικά λάθη στους χειρισμούς του Πρωθυπουργού στο προσφυγικό καταλόγησε η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φόφη Γεννηματά. Επέριψε προσωπικές ευθύνες στον κύριο Τσίπρα γιατί, όπως είπε, ανέδειξε την Τουρκία σε κομβική χώρα διαχείρισης των προσφυγικών ροών, κατέστησε τα Σκόπια προνομιακό συνομιλητή και έφερε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο σε ένα πλαίσιο ασαφών εγγυήσεων. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγορώντας την για αντιλαϊκές πολιτικές, για θράσος που επιδεικνύει, αλλά και για τακτικές μαστιγίου και καρότου που εφαρμόζει. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης, εξαπέλυσε νέα επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κορόιδεψε και εξαπάτησε τον ελληνικό λαό και ότι πέρασε από την απάτη των εκλογών στη μετεκλογική βαρβαρότητα. Με πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Βουλής Νίκου Βούτση, όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου τήρησαν ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των προσφύγων που έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο. Το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής. Με συμμάχους τους Δημάρχους Πελοποννήσου, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης φαίνεται να δίνει την διαχείριση των απορριμμάτων στους Δήμους. Τις λεπτομέρειες για το θέμα έχει ο συνάδελφος Γιάννης Συνάπης από την εφημερίδα Ελευθερία της Καλαμάτας. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες και κάποια δημοσιεύματα, επιβεβαιώνεται η είδηση που είχε δώσει πριν από κάποιες μέρες ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος είχε πει ότι θα περάσει στη Βουλή με τροπολογία, με νομοσχέδιο, η διαχείριση των απορριμμάτων στους Δήμους. Αυτό φαίνεται ότι έγινε σήμερα στο παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης που περνάει από τη Βουλή
και σε κάποιο άρθρο προβλέπεται η πρόβλεψη, μάλλον αυτό που θέλει που αναπληρωτήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τσιρόνης, να δοθεί η διαχείριση των απορριμμάτων στους Δήμους. Είναι κάτι που έχει συμφωνήσει με τους Δημάρχους. Η συντριβλήψη ψηφία των Δημάρχων της Πελοποννήσου θέλουν να αναλάβουν τη διαχείριση και να την πάρουν από την περιφέρεια. Να σημειώσουμε ότι η περιφέρεια έχει προχωρήσει έναν διαγωνισμό. Υπάρχει ανάδοχος, είναι η Τέρνα Ενεργειακή. Και είναι στην εξέλιξη υπογραφή, μάλλον είμαστε αναμονή υπογραφή σύμβαση. Τώρα, έχει Γιάννη, αυτή η ανατροπή που έγινε, ας πούμε, εφόσον είχε πάρει μια σειρά, ας πούμε, το ζήτημα, κάπως είχε δρομολογηθεί, θα φέρει επιπρόσθετες καθυστερήσεις, γιατί οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Περιπλέκει τα πράγματα. Οι κάτοικοι δεν αντιμετωπίζουν, περιπλέκει τα πράγματα. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει με τη διαχείριση των σκουπιδιών. Υπήρχε ήδη καθυστέρηση. Με το διαγωνισμό της περιφέρειας Πελοποννήσου, σήμερα πρέπει να έχει υπογραφεί εδώ και 1,5 χρόνο, δεν έχει υπογραφεί. Ο κύριος Στατούλης είχε ανακοινώσει στα τέλη του χρόνου θα την υπογράψει, δεν την υπογράφει. Και όλα αυτά γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με τη Υπουργική Επιτροπή, με την εμφάνιση του κύριου Φλαμπουράρη. Στην Υπουργική, λοιπόν, με την πίεση των δανειστών που θέλουν να προχωρήσουν οι ΣΔΙΤ, συζητιόταν η βελτίωση των όρων και μιλάμε για όρους που ήταν πολύ άσχημοι, ήταν ενάντια στα συμφέροντα των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών. Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, αυτή η τροπολογία που αλλάζει τα πράγματα. Να πούμε ότι υπάρχει πίεση μεγάλη από τους δημάρχους, οι οποίοι θέλουν να λάβουν τη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι δήμαρχοι όμως δεν έχουν δείξει καλή διαγωγή τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν οι ίδιοι που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τα σκουπίδια και τα προηγούμενα χρόνια είχαν ζητήσει ήδη επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, επί κυβέρνηση Σαμαρά, να δώσουν τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και η περιφέρεια προχώρησε στο διαγωνισμό. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι τα σκουπίδια θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στις χωματερές. Να πούμε ακόμα ότι υπάρχει ένα έργο αποκατάσταση των χωματερών στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και αν αποκατασταθούν οι χωματερές, δεν θα έχουν οι Δήμοι που να ρίξουν τα σκουπίδια. Μιλάμε για τη μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων της Πελοποννήσου, γιατί είναι 5 Δήμοι μόνο που κάνουν προσωρινή διαχείριση και κάποιοι άλλοι φέρουν τα σκουπίδια σε νόμιμο χώρο, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο νόμιμος χώρος. Και απλά τα πράγματα περιπλέκονται και υπάρχει ένα ζήτημα τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αν θα προχωρήσει. Δεν φαίνεται να προχωράει η ΣΔΙΤ, αλλά μπορεί να προχωρήσει. Κανείς δεν ξέρει σίγουρα αν η σημερινή τροπολογία, η σημερινή εξέλιξη στη Βουλή ακυρώνει τελικά την ΣΔΙΤ και δίνει ένα τέλος διαπραγμάτευση για τη βελτίωση της ΣΔΙΤ της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τώρα, Γιάννη, θεωρώντας ότι θα αναλάβουν οι Δήμοι την διαχείριση, υπάρχει κάποια πρόταση χωροθέτησης, περιβαλλοντικές μελέτες που να έχουν ένα βαθμό ωριμότητας για να πούμε ότι και τα πράγματα θα εξελιχθούν κάπως πιο γρήγορα? Μιλάμε, οι Δήμοι θα αναλάβουν προσωρινή διαχείριση. Το σίγουρο είναι ότι ο κάθε Δήμος δεν μπορεί να αναλάβει μόνος του προσωρινή διαχείριση. Ας πούμε, στη Μεσσηνία οι 6 Δήμοι δεν μπορεί ο κάθε Δήμος να έχει προσωρινή διαχείριση. Το Δήμο Δυτικής Μάνης που είναι μικρός και κάνει μεταφορά απορριμμάτων θα αναλάβει, θα βοηθήσει ο Δήμος Καλαμάτας. Θυμούμε ότι στη Μεσσηνία οι 6 Δήμοι θα έχουμε 3 προσωρινές διαχειρήσεις. Δηλαδή, ο Δήμος Καλαμάτας αναλάβει το Δήμο Δυτικής Μάνης και οι άλλοι Δήμοι, 5, θα πρέπει να συνεργαστούν για να είναι βιώσιμη οποιαδήποτε διαχείριση απορριμμάτων. Το ίδιο θυμό ότι θα πρέπει να γίνει και στους άλλους νομούς, και στην Αρκαδία και στη Λακωνία και στην Κορυφαία της Αργολίδα. Οι Δήμοι δεν είναι τόσο μεγάλοι που ο καθένας να μπορεί να αναλάβει μια βιώσιμη προσωρινή διαχείριση. Προσωρινή που θα γίνει μόνιμη. Υπάρχει κάποια χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ που έχει ανακοινώσει, που έχει τάξη, έχει υποσχεθεί στους Δήμους ο κύριος Τσιρόνης, αλλά όλα αυτά είναι ακόμα στον αέρα, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Το κακό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι πρέπει να αλλάξει νομοθεσία, γιατί τις αδειοδοτήσεις για την προσωρινή διαχείριση δίνει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Και ήδη προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μια πρώτη προσπάθεια που έκαναν οι Δήμοι Άργους, Μυκηνών και Ναφλίου, μιλάμε για τους δύο μεγάλους Δήμους της Αργολίδας, η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου κόλλησε τα πράγματα. Εκτιμώντας ότι η προσπάθεια που είπα να γίνει δεν είναι σύνομη, δεν είναι σύμβατη με τον ΠΕΣΔΑ, τον Περιφερειακό Συνδυασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, τον παλιό ΠΕΣΔΑ όμως, βάσει τον οποίο έχει γίνει το ΣΔΙΤ.
Μιλάμε ότι πρέπει να γίνει η αναθεώρηση του ΠΕΔΑ, η οποία καθυστερεί, γιατί πρέπει να προηγηθούν πρώτα τα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων από τους Δήμους, να εκδοθούν τα δημοτικά συμβούλια. Μάλιστα, περιπλέκεται, Γιάννη, η κατάσταση. Ο μόνος που έχει γκρίνει είναι ο Δήμος Καλαμάτας. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ πίσω τα πράγματα. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Θα το παρακολουθούμε και εμείς από εδώ το θέμα. Γιάννη, καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ, Καλαμάτα. Κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε εμείς το δελτίο μας. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε λιώμενη αίθουσα του δεύτερου δημοτικού σχολείου Πύργου σκόρπισε πανικό, καθώς εκείνη την ώρα στο κεντρικό κτίριο του σχολείου βρίσκονταν γονείς και μαθητές για την εκδήλωση. Για δεύτερη φορά τον τελευταίο χρόνο ξέσπασε πυρκαγιά, πιθανότατα από εμπρισμό σε λιώμενη αίθουσα του δεύτερου δημοτικού σχολείου στον Πύργο. Όλα έγιναν λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Παρασκευής και προς στιγμή επεκράτησε πανικός, καθώς εκείνη την ώρα στο κεντρικό κτίριο του σχολείου βρίσκονταν γονείς και μαθητές για κάποια εκδήλωση. Αρχικά η μυρωδιά του καμένου οδήγησε τους περίοικους να εντοπίσουν πως αυτή προερχόταν από το χώρο του σχολείου. Έτσι γρήγορα έγινε αντιληπτό πως σε μία από τις τάξεις που βρίσκονται στο οικόπεδο που έχει παραχωρήσει ο ιερός ναός Αγίου Διονυσίου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και οι φλόγες ξεπηδούσαν μέσα από το χώρο. Γρήγορα έφτασαν οι πυροσβέστες που έπρεπε να ξεπεράσουν τα εμπόδια της προσέγγισης των οχημάτων τους ώστε να μπορούν να προχωρήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι πυροσβέστες βρήκαν ανοιχτό το παράθυρο στην κλειδωμένη τάξη από όπου μπήκαν για την κατάσβεση, ενώ αργότερα έκοψαν με ειδικό εξοπλισμό και την κλειδαριά προκειμένου να γίνει περαιτέρω αυτοψία στην αίθουσα. Όπως διαπίστωσαν, είχαν προκληθεί ζημιές στον τοίχο, τον πίνακα, τη βιβλιοθήκη και σε άλλα αντικείμενα της τάξης που είχε γεμίσει από πυκνούς μαύρους καπνούς. Στο χώρο έφτασαν ο διευθυντής του σχολείου, καθώς επίσης δάσκαλοι και γονείς που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Όπως επεσήμαναν, είναι η δεύτερη φορά που τον τελευταίο χρόνο ξεσπά πυρκαγιά μέσα στη λιώμενη τάξη, αφού ο χώρος από την πλευρά του οικοπαίδου είναι αφύλακτος και κάποιος δεν θα δυσκολευτεί να προσεγγίσει εκεί. Και φυσικά δεν χωράει αμφιβολία για τους ίδιους πως και στη χθεσινή περίπτωση, όσο και στην προηγούμενη, επρόκειτο για εμπρισμό. Να δούμε τώρα λίγο και τις κινητοποιήσεις των αγροτών που συνεχίζονται. Επαόριστον είναι κλειστή η Εθνική Οδός Κορίνθου Αθήνας, τόσο στη Νέα όσο και στην Παλαιά Εθνική Οδό και η κυκλοφορία διεξάγεται από μια μικρή παράκαμψη μέσα από το Καλαμάκι. Ο αυτοκινητόδρομος Τρίπολης Κορίνθου έχει κλείσει στο ύψος των δύο δίων της Νεστάνης από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, ενώ από τις 7 ως τις 8 το βράδυ οι αγρότες απέκλεισαν τη γέφυρα του Ευρώτα στη Σπάρτη. Στο μεταξύ αποκλιμακώνουν τον μπλόκο τους στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας οι αγρότες και χθες το βράδυ αποφάσισαν τετράωρο αποκλεισμό της Πατρών Πύργου από τις 5 ως τις 9 το βράδυ. Στην Ηλία τώρα τα μπλόκα σε Κουρτέση, Μαραθιά και Άγιο Γεώργιο έκλεισαν για 4 ώρες. Στην Εντολοκαρνανία κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αντιρίου Ιωαννίνων στον κόμβο του Κεφαλόβρυσου και η γέφυρα του Ευήνου ήταν αποκλεισμένη από τις 6 έως τις 8 το βράδυ. Τέλος, την ίδια σκληρή στάση διατηρούν και οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, οι οποίοι αποφάσισαν σήμερα την συνέχιση της πανελλαδικής τους αποχής έως και τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου. Και να αλλάξουμε θέμα. Νέα ταλαιπωρία, κυρίες και κύριοι, περιμένει τους ιδιοκτήτες που έχασαν συμφωνημένα ενοίκια από την μίσθωση του ακινήτου τους το 2015. Προκειμένου να μην φορολογηθούν για τα ανίσπρακτα εισοδήματα, θα πρέπει να στοχθούν στην ουρά της εφορίας. Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έφαγαν φέση από τους ενοικιαστές κατά τη διάρκεια του 2015, μπορούν τουλάχιστον να αποφύγουν την υποχρέωση πληρωμής του φόρου για τα εισοδήματα που ουδέποτε εισέπραξαν. Για να γίνει όμως αυτό, προϋποθέτει κόπο. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει, πριν δηλώσουν το ανίσπρακτο εισόδημα στη φορολογική τους δήλωση, να προσέλθουν στις εφορίες και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχουν κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες εναντίον του ενοικιαστή. Μάλιστα, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να φτάσουν στην εφορία πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Την υποχρεωτική επίσκεψη στην εφορία και τις σχετικές διαδικασίες προβλέπει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, προκειμένου να δηλωθούν ως ανίσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια ΔΟΗ πριν από την υποβολή της δήλωσης ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί εις βάρος του μισθωτή έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης. Να διευκρινιστεί επίσης ότι τα μη σπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Δεδομένου ότι το Υπουργείο Οικονομικών δίνει αγώνα για να ανοίξει νωρίτερα φέτος η εφαρμογή του TaxisNet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων να βιαστούν και να γλιτώσουν τη φορολογία για εισοδήματα που ποτέ δεν είδαν στην τσέπη τους.
Να πάμε στο διεθνή χώρο τώρα. Ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, David Cameron, με μια σύντομη δήλωσή του, ανακοίνωσε ότι το προαναγγελθέν δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διεξαχθεί στις 23 Ιουνίου. Ο κύβος ερήφθη για την παραμονή ή όχι της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός David Cameron, με μια σύντομη δήλωσή του έξω από την Downing Street 10, ανακοίνωσε ότι το προαναγγελθέν δημοψήφισμα θα διεξαχθεί στις 23 Ιουνίου του 2016. Ο Cameron προέτρεψε τους συμπατριώτες του να ψηφίσουν υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Δεν αγαπώ τις Βρυξέλλες. Αγαπώ τη Βρετανία. Όμως καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει σε μια σειρά από σπουδαίες μεταρρυθμίσεις. Ποτέ δεν θα γίνουμε πλήρες μέλος της Ευρώπης, ούτε της Ευρωζώνης. Ποτέ δεν θα είμαστε τμήμα της ελεύθερης ζώνης μετακίνησης ή του Ευρωπαϊκού Στρατού ή μιας μεγάλης Ευρώπης», ανέφερε ο David Cameron. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε μεν ότι η απόφαση είναι στα χέρια των πολιτών, αλλά υποστήριξε ότι είναι προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου, της οικονομίας και της ασφάλειας να μην εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην περάσει ο αποχαρακτηρισμός του νομού ως σεισμόπληκτου, ζητούν μαζικά φορείς της Κεφαλονιάς. Με παραστάσεις διαμαρτυρίας διεκδικούν την αντιμετώπιση των προβλημάτων του νησιού. Παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στον αποχαρακτηρισμό της Κεφαλονιάς ως σεισμόπληκτης περιοχής διοργάνωσε ο εκπαιδευτικός κόσμος του νομού από κοινού με το εργατικό κέντρο. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, παρουσία του Δημάρχου Κεφαλονιάς Αλέξανδρου Παρίση και του Αντιπεριφερειάρχη Παναγίδρα Κουλόγκονα, και το παρόν έδωσαν η ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Ένωση και οι Σύλλογοι Γονέων του Νομού, τα Μαθητικά Συμβούλια, αλλά και μέλη του Εργατικού Κέντρου. Οι φορείς έφεραν για μια ακόμη φορά στην επιφάνεια τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο νομός. Ιδιαίτερα ανέδειξαν το τέλμα στα έργα που αφορούν τις σχολικές υποδομές, στην αντισεισμική θωράκιση, και τόνισαν ότι απαιτούν λύσεις και αντισταθμιστικά μέτρα όπως την ποσόστοση για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Οι φορείς κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αξιοποιεί τον αποχαρακτηρισμό για να διαχωρίσει τους σεισμόπληκτους σε παλιούς και νέους, προκειμένου να μηδενίσει τη μέρημνα για τους παλιούς και να δώσει ακάλυπτες επιταγές υποσχέσεων στους νέους. Τόνισαν επίσης ότι μεγάλες είναι οι ευθύνες τόσο της Δημοτικής όσο και της Περιφερειακής Αρχής. Ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης αναγνώρισαν το δίκαιο των αιτημάτων, ενώ η συζήτηση αποκάλυψε ότι τίποτα δεν έχει προχωρήσει από τα αναγκαία έργα, αφού τα χρήματα που είχαν αφαιρεθεί από τους κωδικούς δεν έχουν επανέλθει. Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε να φέρει το θέμα προημερησίας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο της προσεχούς Πέμπτης και από κοινού με τον Αντιπεριφερειάρχη δεσμεύτηκαν να υπάρξει παράσταση στο Υπουργείο Παιδείας. Το ραντεβού δόθηκε για την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου. Να μπούμε λίγο στο κλίμα των ημερών. Η πρώτη δράση του καρναβαλιού των μικρών είναι γεγονός. Η κινητή Καρναβαλούπολη βρέθηκε σήμερα στην πλατεία Ταραμπούρας στην Πάτρα και εκατοντάδες παιδάκια έστειλαν το δικό τους καρναβαλικό μήνυμα. Παιχνίδι, χαρά, διασκέδαση με καρναβαλική διάθεση. Οι μικροί καρναβαλιστές πήραν μια πρώτη γεύση των αποκριών στην κινητή Καρναβαλούπολη, η οποία ξεκίνησε το μαγικό της ταξίδι από την πλατεία Ταραμπούρα στην Πάτρα. Και φέτος το καρναβάλι των μικρών διαχέει τις δράσεις τους στις γειτονιές της πόλης προκειμένου να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Στην πλατεία της Ταραμπούρας, εκτός από την καρναβαλική μουσική, υπήρχαν και εκπλήξεις για τα μικρά παιδιά, αν και αρκετά από αυτά έμειναν παραπονεμένα, καθώς δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν σε όλες τις καρναβαλικές δραστηριότητες. Εδώ είχαμε δράσεις χορευτικά από συλλόγους, είχαμε παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού, είχαμε face painting. Και είχαμε κλόουν με φούσκες, διάφορα πράγματα. Από πέρσι ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, απλά φέτος όσο μπορούμε το προχωράμε. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια με το καρναβάλι των μικρών να προωθήσουμε τις καρναβαλουπόλεις στην περιφέρεια του Δήμου μας, σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους, για να μπορέσει το καρναβάλι να αποκεντρωθεί και να αποκτήσει μια άλλη διάσταση στην πόλη. Εκατοντάδες παιδάκια, άλλα φορώντας αποκριάτικες στολές και άλλα χωρίς, βρήκαν μια διέξοδο χαράς και διασκέδασης από την γκρίζα καθημερινότητα. Είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα, τα παιδιά χαμογελάνε. Αυτά. Είναι πολύ ωραία η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος και ελπίζουμε να γίνεται κάθε χρόνο για τα μικρά παιδιά. Γιατί είναι ένας τρόπος για να ξεφεύγει ο κόσμος από όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Τι έχεις ντυθεί? Σούβερα. Είμαι εδώ για να περάσω καλά. Έχω
τούτη η ΣΥΕ ΣΕ και περιμένουμε να έχουμε άλλη μια τέτοια χρονιά. Μ' αρέσει πολύ. Πώς περνάς? Καλά. Και τι έχεις ντυθεί? Αστυνομικός. Είναι τα καλύτερα καρναβάλια από όλα. Και πρώτη φορά τόσο μεγάλο κινέτσι, πρώτη φορά γίνεται εδώ τέτοιο καρναβάλι. Μας αρέσει πάρα πολύ το καρναβάλι, πατρινό καρναβάλι, ελάτε να το δείτε, είναι πολύ ωραία, πες. Είναι πολύ ωραία. Η κινητή Καρναβαλούπολη συνεχίζει το ταξίδι της κάνοντας στάση την Κυριακή το πρωί στην πλατεία της Αρώης. Ο Αθλητικός Σύλλογος Κοφών Βαρύκων, σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Σύλλογο Κοφών και συνδιοργανωτές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Δήμο Πατρέων, διοργάνωσαν στην Πάτρα ημερίδα με θέμα αθλητισμός για όλους, χωρίς διακρίσεις. Για πρώτη φορά στην Πάτρα διοργανώθηκε εκδήλωση απευθυνόμενη σε όλους όσοι εκφράζουν επανειλημμένα την ανάγκη έγκαιρης και αξιόπιστης ενημέρωσης σε σχέση με τη σημασία, τα ωφέλη και τις προοπτικές του αθλητισμού στη ζωή όλων και πιο ειδικά στη ζωή ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Πρόκειται για την ημερίδα Αθλητισμός για Όλους Χωρίς Διακρίσεις, στην οποία συμμετείχαν με ομιλίες τους άνθρωποι του αθλητισμού και του πολιτισμού, καθώς και ο Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο 20 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Αστήρ με απόλυτη επιτυχία. Ομιλητές ήταν η Γρήλη Σίδερης, αρχηγός Εθνικής Ελλάδος Κοφών Καλαθοσφαίρισης, Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου ΑΜΕΑ Ήφαιστος, Μυρτό Ρόμπολα, εκπαιδεύτρια και ειδική παιδαγωγός, Ισίδωρος Κούβελος, πρόεδρος Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδος, Ανδρέας Ρήγας, πρόεδρος Αθλητικού Συλλόγου Κοφών Βαρικών Νότιος Δυτικής Ελλάδος. Το συντονισμό της ημερίδας είχαν οι δημοσιογράφοι Ρούλα Στίγκα και Βαγγέλης Γερογιάννης. Δύο σχολεία, ένα από την Ελλάδα και ένα από την Γαλλία, αδελφοποιήθηκαν στην αρχαία Ολυμπία. Επισβραγίστηκε έτσι μια σχέση φιλίας και αλληλεγγύης που ξεκίνησε εδώ και δύο χρόνια. Ξεχωριστό χαρακτήρα είχε η εκδήλωση για την αδελφοποίηση δύο σχολείων από την Ελλάδα και τη Γαλλία στο μνημείο Pierre de Coubertin στην αρχαία Ολυμπία. Το δεύτερο γυμνάσιο Πύργου και η École Saint-Thomas d'Aquin Veritas από τη Λιόν επισφράγησαν μια σχέση φιλίας και αλληλεγγύης που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια με τον καλύτερο τρόπο. Υπέγραψαν την πράξη αδελφοποίησης το πρωί της Τετάρτης, στο σημείο που έχει ταφεί η καρδιά του βαρόνου Pierre de Coubertin, στενού φίλου του ιδρυτή του δομικανικού σχολείου Αρνίν Ντιντών, του ανθρώπου που εμπνεύστηκε το απόφθεγμα των Ολυμπιακών Αγώνων, Σίτιους Άλτιους Φόρτιους. Πιστοί λοιπόν σε αυτό το θεσμό, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για την υπογραφή της πράξης αδελφοποίησης μεταξύ του Δευτέρου Γυμνασίου του Πύργου και του, Γαλλικού Σχολείου Collège Saint-Thomas d'Aquin Veritas. Ακόμα μεγαλύτερη η χαρά και η συγκίνησή μου, καθώς η τελετή αυτή αποκτά έντονο συμβολισμό από το γεγονός ότι λαμβάνει χώρα εδώ, στην ιερή γη της αρχαίας Ολυμπίας, στο μνημείο Pierre de Coubertin, στο σημείο που βρίσκεται η καρδιά αυτού του μοναδικού ιδεαλιστή Γάλλου. Σας υποδεχόμαστε σήμερα συμβολικά στον ιερό αυτό χώρο, ο οποίος φιλοξενεί την καρδιά του Κουμπερτέν, για να αναδείξουμε την προσφορά του στην αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Στην προσπάθειά του αυτή είχε και σύμμαχο και σύμβολο τον Αρνίν Ντιντό, τον ιδρυτή του σχολείου σας. Χάρη στην πόλη του Πύργου, η οποία έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, η ιστορία γίνεται θρύλος, ακολουθώντας τα βήματα του Ντιντό, που του εμπνευστεί του φημισμένου αποφθέγματος. Sitius Altius Fortius, πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά. Το απόφθεγμα αυτό ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στις 7 Μαρτίου 1891 από τον ηγούμενο του γυμνασίου, Albert Legrand, Henri Didon. Η τελετή δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από την ιστορία της περιοχής. Μετά την ανάκρουση του Ολυμπιακού ύμνου και των εθνικών ύμνων των δύο χωρών, μαθήτριες του Δευτέρου Γυμνασίου, ντυμένες ιέριες, παρουσίασαν ένα υπέροχο τελετουργικό, ενώ μαθητές έκαναν αναπαράσταση των αρχαίων αγωνισμάτων των Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά τους χαιρετισμούς των επισήμων, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της πράξης αδελφοποίησης των δύο σχολείων από την πυργιώτισσα δασκάλα του Δομικανικού Σχολείου της Λιών Αλεξάνδρας Γιανοπούλου και το διευθυντή του Δευτέρου Γυμνασίου Πύργου Γιώργο Φωτεινόπουλο. Στιγμές σε άσπρο και μαύρο αποτυπωμένες σε χαρτί. Στον πολυχώρο επίκεντρο της Πάτρας, ο φωτογράφος και μέλος της Λέσχης Ιδύφος Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος παρουσίασε την πρώτη του ατομική έκθεση με τίτλο «Φως και γραμμή».
Φως και γραμμή τυκλοφορείται η έκθεση φωτογραφίας του Δημήτρη Χριστοδουλόπουλου, ο οποίος παρουσίασε την πρώτη του ολοκληρωμένη ατομική δουλειά σε συνεργασία με το Πολυχώρο Επίκεντρο. Με αφορμή την ένταξή του στην φωτογραφική λέσχη Πάτρας Ιδύφος, ο Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος εξέλιξε το χόμπι του σε μια βαθύτερη αναζήτηση στην τέχνη του κλικ. Το Ιδύφος είναι μια λέσχη η οποία ιδρύθηκε το 2008, περίπου αριθμή στα 70 μέλη. Εκεί μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει μαθήματα για αρχάριους, βασικά μαθήματα φωτογραφίας, και από εκεί και πέρα μπορεί να παρακολουθήσει πιο εξειδικευμένα μαθήματα. Στην πάροδο του χρόνου, ο Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος έχει ασχοληθεί με όλα τα είδη φωτογραφίας, όμως τον τελευταίο καιρό του έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον η φωτογραφία δρόμου, την οποία παρουσιάζει σε μια ρετρό διάθεση. Η φωτογραφία για μένα ήταν από παλιά ένα χόμπι, το οποίο το είχα αφήσει. Το 2009 γνώριζα στη φωτογραφική λέσχη Δήφος Πατρών και μπαίνοντας σε αυτή τη ομάδα ξεκίνησα σιγά σιγά να ασχολούμαι με τη φωτογραφία. Από εκεί και πέρα με μάγεψε αυτός ο χώρος και άρχισα να φωτογραφίζω. Στην αρχή φωτογράφησα οτιδήποτε από τοπίο, πορτέτα και άλλα πράγματα. Τελευταίο καιρό, τελευταία 3 χρόνια, φωτογραφίζω περισσότερο στο δρόμο, τη λεγόμενη φωτογραφία δρόμου, και έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Χωρίς να θέλω να αποκλείσω το έγχρωμο, αυτόν τον καιρό φωτογραφίζω ασπρόμαυρα. Νομίζω ότι βγάζει ένα συνέστημα, βγάζει τη δική μου ματιά όσον αφορά τον κόσμο έξω. Σε συνεργασία της φωτογραφικής λέσχης Πάτρας Ιδύφος με τον Πολυχώρο Επίκεντρο, πρόκειται να πραγματοποιηθούν και άλλες εκθέσεις από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδος. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού ionian.tv.gr. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα καλό βράδυ. Flawless. Maybe tonight we'll see you.